Μητροπολίτη της Καθημάς, Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κυρία κύριε Αμασκηνέα. Κύριε Δήμαρχε, ετοιμότατη εκπρόσωπη της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, θεωρώ μεγάλη την τιμή που μου έκαναν οι υπεύθυνοι συντελεστές της σημερινής μας εκδήλωσης να με καλέσουν να παρουσιάσω το βιβλίο του αγαπητού Χρυσόστομου Κρατούλα «Ο άνθρωπος με την ενδόμη φωνή». Θα μου επιτρέψετε, ελπίζω, να μην αφήσω σκεπασμένες μέσα μου τη χαρά, την ευχαρίστηση και την ικανοποίησή μου που μου προξενεί αυτή η τιμή. Σας τις εκφράσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ που φυσικά απευθύνεται και προς τον συγγραφέα του βιβλίου. Πολύχημη η πνευματική παραγωγή του Χρυσόστομου Κρατούλα. Τούτο το πόνημά του είναι το 8ο και ορισμένα από τα προηγούμενα κυκλοφόρησαν σε επανεκδόσεις. Παράλληλα, όπως πολλοί γνωρίζουμε, υπήρξε για 45 ολόκληρα χρόνια εκδότης και διευθυντής της με μεγάλη κυκλοφορία εφημερίδας Ευτωροακαρμενική. Ευρηματικός και εύστοχος στην κυκλοφόρηση των βιβλίων του, στην εικονογράφηση και στην ονοματοδοσία των ηρώων. Έτσι, επί του προκειμένου, μας έδωσε τον τίτλο «Ο άνθρωπος με την ενδόμηχη φωνή», παρουσιάζοντας τον ήρωά του να ελέγχεται σε κάθε άσοφη και επιπόλαια πράξη του από την ενδόμηχη φωνή της συνείδησης του ή να επιβραβεύεται από την ίδια για την έντιμη συμπεριφορά του και την γενναιόδορη προσφορά, γεγονός που μας παρουσιάζει με την εικονογράφηση του εξωφύλου, που απεικονίζεται να κάθεται ο αρχαίος σοφός και δίκαιος πρόγονός μας, ο Αριστίδης, μπροστά στον καθρέφτη και να βλέπει απέναντι τον εαυτό του, που με την εσωτερική φωνή, κάτω από την έμεση με τη ζυγαριά της δικαιοσύνης, έτοιμο να τον ελέγξει για κάθε του πράξη. Η εικόνα που είναι η δυνατή γλώσσα, αφού και κατά το κοινό συλλεγόμενο μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις, δεμένη με το κείμενο, μας δίνουν ένα ευανάγνωστο οργανικό σύνολο. Ονόμασε τον ήρωά του Στέφανο Δάφνη, προφανώς γιατί με την παραγωγική και άγολη πορεία ζωής δικαιωματικά το άξιζε το στεφάνωμα με αυτό το στεφάνι της Δάφνης. Η προκή του μύθου, όπως είπε και ο κύριος Πιτσινέλης, και η χρονογραφία της ζωής του ήρωα πρωταγωνιστή μας δίνει τις εξής ενδείξεις.